Ο Ηλίας, σε ένα βίντεο που έκανα με το CBF στην Εθνική, πώς γίνεται να μην βαριέσαι να ταξιδεύεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα σε τέτοιο δρόμο. Καλό χρυσό το CBF 125, αλλά δεν κάνει για κάτι τέτοιο πραγματικά. Ναι, το CBF δεν κάνει για Εθνική, άσχετα που το βγάζω εγώ στην Εθνική, δεν κάνει, δεν είναι καλό μηχανάκι, καθόλου καλό για Εθνική. Δηλαδή, αν το πάρει κάποιος, να το βγάλει από το μυαλό του ότι θα βγει στην Εθνική. Είναι βαρετό και πρέπει να είσαι τέρμα στην άκρη, έξω από το δρόμο. Σε περνάνε και οι Ιταλίκες. Οι Ιταλίκες πάνε με 90-95. Εσύ πας με 85-87, εκεί μέσα κάνεις κρούζ. Αλλιώς ζορίζεται. Θα μου πεις τώρα γιατί το πήγα εγώ. Το πήγα για να το κάνω βίντεο, να το δει ο άλλος, να το ακούσει, μου γκρίζει, δεν μου γκρίζει, να το ανοίξω τελική. Έπιασε 108 χιλιόμετρα, αλλά ήταν μέσα σε τούνελ. Όταν είσαι μέσα σε τούνελ, είναι εντελώς διαφορετικό το story. Μόλις έβγαινε από το τούνελ, έπεφτε το κοντέρ στα 96 και μέσα. Τέρμα. Είχα κόντρα αέρα όμως. Αν δεν είχα κόντρα αέρα, βαριά 100. Με το βάρος που έχω εγώ, 90 κιλά. Βαριά 100. Υποσυνθήκες να ξυπνήσεις πρωί, να μην φυσάει καθόλου και να είναι ευθεία. Θα πιάσεις 100 χιλιόμετρα, μπορεί να πιάσεις και 102. Σκύψεις εντελώς. Δεν μπορείς να πας τώρα σκυφτός. Αλλά 100 χιλιόμετρα πες. Όρθιος, 100 χιλιόμετρα. 90 κιλά άνθρωπος, ψηλός. Εκεί να το υπολογίζεις, 100 χιλιόμετρα. Και στα 80 ταξιδεύεις. Αυτό να υπολογίζεις. Και έχεις στο νου σου να ταξιδεύεις σε επαρχιακή οδό. Με στροφές. Που ούτως ή άλλως με 80 θα πήγαινες. Απλά θα μου γκρίζει λίγο παραπάνω στην ανηφόρα. Στις στροφές είναι πιο κοφτερό. Καλύτερα. Και θα πας και τζαμπέ. Λοιπόν, ο Λάζος, σε κόβω να κάνεις προπόνηση για γύρω της Ελλάδας ή κανένα εξωτερικό. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Λάζος, σε ένα βίντεο που ανέβασα στο ίδιο πάλι με το Highway, την Εθνική, αφήνει αυτό το comment και αυτό είναι αλήθεια. Ναι, κάνω λίγο προπόνηση για Εθνική, για ταξίδι μεγάλο. Μιλάμε γιατί αυτό έχω, με αυτό ασχολούμαι το τελευταίο καιρό. Μπορώ να βάλω ένα βίντεο Max Speed, την άλλη μέρα ξανά Max Speed και την άλλη μέρα ξανά και ξανά 5 φορές. Γιατί το κάνω αυτό? Δεν το κάνω για να το δεις εσύ και να σε ζαλίσω. Εκείνη την ώρα σκέφτομαι, πω ρε, τους έχω ζαλίσει, λέω. Το κάνω αυτό γιατί θα μπει κάποιος από Αγγλία, από οπουδήποτε στον κόσμο, να δει το Max Speed. Μπορεί να πει, είχε αέρα πίσω, θα ξαναπατήσει πάλι προτινόμενα, το δικό μου πάλι το πατάει, μέσα στο τούνελ. Θα γράφουν, μέσα στο τούνελ, φίλε, σπρώχνει ο αέρας. Ναι, που είναι αλήθεια, μέσα στο τούνελ πάει καλά. Το ανεβάζω μερικά γιατί να πάρει πληροφορία, γιατί εγώ, άμα ήθελα να δω ένα βίντεο Max Speed, θέλω να πάρω, ρε παιδί μου, ένα X-Max. Μπαίνω σε κάποιον κάγκουρα και βλέπω 160. Λέω, μπα, τρέχει 160 χιλιόμετρα, τόσο πολύ. Βλέπω μετά το travel motor 145. Ποιος να είναι το σωστό, δηλαδή, από τα δύο τα βίντεο. Θα μου πεις, θέλω να δω το βίντεο, γιατί θέλω να πάω να το αγοράσω, ρε φίλε, να ξέρω πώς θα τρέχω. Βλέπω μετά άλλα 10 από το travel motor, με αέρα, με τέτοια. Διαβάζω κάτω, ας πούμε, κάποιον να λέει ό,τι να είναι και τέτοια πρόχειρα βίντεο και λέω, αυτός είναι ο Τσιοπάνος, αλλά είναι τυχαίνει να είναι και ο αληθινός. Ο άλλος μπορεί να το έχει πειράξει, μπορεί να το έχει κάνει, μπορεί να το έχει ράνει. Και εδώ θέλω να σας πω ότι αυτό το μηχανάκι εδώ πέρα που έχετε δει σε βίντεο στο κοντέρ, τα χιλιόμετρα τα αληθινά είναι μείον 5. Δηλαδή, άμα τρέχει 96 τέρμα, πάει 91. Καταλαβαίνεις τι μιλάω τώρα. 91 χιλιόμετρα τελική. Αληθινά. GPS. Το κινητό. 125. 91 χιλιόμετρα. Τα GLX βγάζαν τόσο. Τα 90. Ναι. Αλλά με 75 χιλιόμετρα μπορείς να το, αν βάλεις μπροστά το πρωί, 7 η ώρα,
και να το σβήσεις το βράδυ στις 12 και να πας με 75 συνέχεια. Το έχω κάνει. Και να βρεθείς στο Βόρειο Πόλο. Ασταμάτητα, εσύ θα κουραστείς. Πρώτον αυτόν και δεύτερον, θα στα κάνει αυτά χωρίς να υποστεί φθορές. Λέει ο άλλος, εγώ ξέρω 125, βγάζει 130 χιλιόμετρα. Δεν μου λέει και κάτι. Γιατί άλλο φαγητό θέλει το ένα, άλλες φθορές. Για πόσο καιρό θα τα κάνει αυτά, δηλαδή του χρόνου θα, χωρίς επισκευή θα τρέχεις πάλι, θες να το πω κι αλλιώς. Πάμε μία βόλτα. Για πόση ώρα μπορείς να τα κρατάς τα χιλιόμετρα αυτά. Ωραία, μπορείς να τα κρατάς. Για πόσο καιρό, για 2 μήνες να ταξιδεύεις, να γυρνάς. Το θέμα είναι άλλο το μηχανάκι που γυρνάς στον κόσμο. Πάρουν μηχανάκι που γυρνάς στον κόσμο. Αυτό είναι ένα από αυτά.